Λοιπόν, επιστρέψαμε και επειδή το προαναγγείλαμε, είναι ένα θέμα, νομίζω, Κωνσταντίνε. Είναι ένα που... πολύ σημαντικό θέμα. Σημαντικό αφενός. Αφετέρου, σε κάνει και τρίβει τα μάτια σου και τα αυτιά σου με αυτά που ακούς να συμβαίνουν στα νοσοκομεία, κυρίως της περιφέρειας. Και αναφερόμαστε στο πρόσφατο περιστατικό στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπου 40 με 50 άτομα, διαβάζω εδώ, επιτέθηκαν σε δύο παθολόγους. Και μάλιστα ήταν τέτοια η μανία τους να μπουν μέσα στο νοσοκομείο και να προκαλέσουν επεισόδια που ο κόσμος, λέει, κρυβόταν μέσα στα χειρουργεία και σταμάτησαν και τα χειρουργεία. Έτσι. Βέβαια, θα σου πω εγώ και αυτό για να μην μείνουμε στο συγκεκριμένο περιστατικό. Φαίνεται ότι αυτά τα περιστατικά είναι πάρα πολλά. Διαβάζω ότι και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ότι 62% των επαγγελματιών, δηλαδή 6 στους 10 για να το πούμε πολύ απλά, έχουν εκτεθεί σε κάποια μορφή βίας. Λεκτική το 58%, απειλές. Έχουν δεχθεί απειλές το 33%, έχει δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση το 12%, ενώ υπάρχουν και... Ανήμερα το Πάσχα υπήρξε επίθεση στο κέντρο υγείας Μεγάρων από Ρωμά. Μεγάλο Σάββατο επίθεση στο νοσοκομείο Λαμίας. Με τον Ιούλιο επίθεση στο κέντρο υγείας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα το πολλά. Δεν είναι αυτά. Και επειδή είπα Ρωμά για το ανήμερα στο Πάσχα και είναι Ρωμά και η περίπτωση του Ναυπλίου, τα άλλα δύο που είπα δεν είναι Ρωμά. Ναι, όχι, δεν το προσωποποιείς. Είναι ο καθένας, φυσικά. Ο οποίος, επειδή δεν του αρέσει κάτι που γίνεται, επειδή δεν του αρέσει. Επειδή νιώθει ότι δεν εξυπηρετείται όπως θέλει. Επειδή νιώθει ότι δεν εξυπηρετείται. Επειδή υπήρχαν περιπτώσεις που κάποιος νομίζει ότι μπορεί να του κάνουν κρυφά ένα εμβόλιο γιατί είναι αντιεμβολιαστής. Ναι, είναι και αυτά. Είναι και αυτά. Πάμε στην κουβέντα μας. Έχουμε πολύ εκλεκτούς καλεσμένους. Από εκεί που λέγανε, που είχαμε τους γιατρούς μέσα στην πανδημία και τους χειροκροτάγαμε στα μπαλκόνια, έχουμε γυρίσει στο άλλο άκρο. Στο άλλο άκρο. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Βασίλης Μπαβέλας είναι ο πρόεδρος των γιατρών του Ναυπλίου. Η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, και ο κύριος Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Καλημέρα και στους τρεις. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπαβέλα, γιατί είναι και σε εφημερία και τον ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που αφιερώνει. Γιατί, κύριε Μπαβέλα, εκεί στο Ναύπλιο ήταν. Εικόνες απίστευτες αυτές που ζήσατε, καταστάσεις απίστευτες. Μιλάμε για ομάδα 50 ατόμων που συγκεντρωτικά και μαζί όλοι μπήκαν μέσα για να προκαλέσουν επεισόδια στο νοσοκομείο. Μάλιστα, είναι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Εγώ, όπως είπατε, είμαι πρόεδρος της Ένωσης των Νοσοκομειακών Γιατρών και Γιατρών Κέντρων Υγείας του Νομού Αρβολίδας και ταυτόχρονα και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων των Νοσοκομείων Ναυπλίου. Mm-hmm. Ήμουνα εκείνη την ημέρα εφημερία στο νοσοκομείο. Είχατε κάνει μία διαμαρτυρία. Είχατε ζητήσει κάποια πράγματα. Αυτά που ζητάτε, ναι, προχωράνε ή όχι? Κοιτάξτε, το κομμάτι, το ποινικό, ας το πούμε έτσι, με τον καταλογισμό των ευθυνών στους υπαίτιους του ξυλοδαρμούς, αυτούς που ήταν φυσικοί αυτούργοι και χτυπήσανε τους γιατρούς. Ναι. Περάσανε αυτό, τιμωρήθηκαν. Παρακάτω εννοώ, θα υπάρξουν μέτρα προστασίας, ασφάλεια στην είσοδο, γιατί και τα νοσοκομεία καταλήγουν να είναι ξέφραγο αμπέλιο, φοβάμαι. Ναι. Τα υπόλοιπα λοιπόν δεν έχουν ληφθεί μέτρα και φαντάζομαι ότι είναι δουλειά της ΙΠΕ και της πολιτείας να λύσει αυτό το θέμα, διότι δεν είναι η πρώτη φορά στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, ούτε στα νοσοκομεία της περιοχής, ούτε πάντως, πανελλαδικά. Κύριε Μπαβέλα, επειδή είπατε ότι ήσασταν εκεί την ώρα της επίθεσης, θα μας περιγράψετε λίγο τι συνέβη, πώς το ζήσατε αυτό? Θα σας περιγράψω. Εγώ δεν ήμουν στον ξυλοδαρμό, δεν ήμουν στον όροφο δηλαδή που έγινε. Ήμουν όμως στο ισόγειο. Πράγματι, φοβισμένοι συνοδοί και ασθενείς κρύφτηκαν σε όποιους χώρους μπορούσαν. Εγώ ήμουν στο χειρουργικό ΤΕΠ, εδώ είναι η θέση μου. Κρύψαμε 5 άτομα μέσα, γιατί έμπαιναν μέσα βιάζοντας, φωνάζοντας. Όπως που σωστά υπόθηκε προηγουμένως, δεν είναι ζήτημα το ότι είναι Ρωμά. Έχει συμβεί άλλες φορές από ανθρώπους που δεν είναι Ρωμά. Απλώς αυτή τη φορά ήταν Ρωμά. Και αυτό που θέλουμε πάνω απ' όλα να αναφέρουμε και να. Είναι και ένα καταγγείλμα, θέλετε. Είναι το γεγονός του ότι η αστυνομία, παρά το γεγονός του ότι ήταν παρόντες αστυνομικοί, είχαν ήδη κληθεί. Ήταν 4 άτομα από ό,τι διαβάζουμε, που 4 άτομα να τα βάλουν με μια ομάδα 50 ανθρώπων είναι λίγο δύσκολο. Ήταν 7. Οι 5 ήταν έξω για να σταματήσουν την είσοδο και οι άλλοι 2 ήταν πάνω στον όροφο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, είναι γεγονός ότι, όπως επιβεβαιώθηκε και με τη συνάντησή μας με τον αστυνομικό διοικητή, δεν έγινε καν προσπάθεια. Δηλαδή, δεν υπόθηκε ούτε καν το στοιχειώδε σταματήστε. Και αυτό είναι σοβαρό. Αν δείτε που λέτε και την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μας, θα δείτε ότι υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, έχουμε το ζήτημα ότι πράγματι, από τη μία, υπάρχει η αστυνομία, έχει σε κάποιες περιπτώσεις κατασταλτικό ρόλο. Απ' την άλλη, όμως, δηλαδή, κάνει τη δουλειά τους όσον αφορά το ζήτημα
καταστολής, μιας διαμαρτυρίας, μιας κινητοποίησης. Όταν όμως πρόκειται για την προστασία των εργαζομένων ή των περιουσιών ή σε τέτοιες περιπτώσεις δηλαδή, που είναι το καθαρά αστυνομικό έργο, έμενε αδρανής, δεν βλέπουμε την αντίστοιχη πώς λέμε, προθυμία. Ωραία, στην κύριε Παβέλα, ένα λεπτό. Ήσασταν να μας λέτε στο ισόγειο και ξαφνικά αυτή η ομάδα μπήκε μέσα μενόμενη προκειμένου να επιτεθεί σε γιατρούς. Ο λόγος της επίθεσης ποιος ήταν και τελικά πώς βρήκαν τους γιατρούς και τους χτύπησαν και τους. Το θάνατος ενός συγγενούς τους. Να πάμε και στους άλλους δύο για να μας πούνε τελικά. Δεν ξέρω αν θέλεις να πάμε στην κυρία Παγώνη, ας πούμε. Κυρία Παγώνη, τελικά είναι τα νοσοκομεία, είναι ξέφραγο αμπέλι, διότι διαβάζω ότι θα έπρεπε να υπάρξουν σημεία των νοσοκομείων που να μην έχουν πρόσβαση οι επισκέπτες ή οι ασθενείς. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη φύλαξη στην είσοδο. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, και το νοσοκομείο δεν μπορεί να μπαίνει και ο καθένας στο τέλος. Και μέχρι πού μπορεί είναι να φτάσει ο ιδιωτικός φύλακας ενός νοσοκομείου. Λοιπόν, επειδή αυτά τα γεγονότα είναι στην καθημερινότητά μας, μάλιστα και οι γιατροί και νοσηλευτές έχουν νοσηλευτεί μετά από ξυλοδαρμό και τυχαίνει σήμερα να παρουσιάζονται αυτά τα γεγονότα. Συμβαίνουν εδώ και χρόνια και ειδικά τον τελευταίο καιρό σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε κάνει καταγγελίες και σαν ΕΙΝΑΠ και σαν ΟΕΓΕ πάρα πολλές. Και αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές στο νοσοκομείο είναι για να κάνουν, να δώσουν τις πρώτες βοήθειες, να νοσηλεύσουν τον ασθενή, να βάλουν διάγνωση. Τώρα, γιατί περιμένουν 8 ώρες, γιατί υπάρχουν ράτζα, γιατί δεν εξυπηρετούνται, δεν είναι θέμα γιατρών και νοσηλευτών. Είναι θέμα διοίκησης, είναι θέμα ΥΠΕ, είναι θέμα Υπουργείου. Άρα για αυτούς τους λόγους ξεσπάνε πάνω στους γιατρούς, κυρία Παγώνη. Τις περισσότερες φορές είναι αυτό, ο καθένας περιμένει και με το δίκιο του. Εγώ πρέπει να είμαι ειλικρινής. Όταν κάποιος πάει σε ένα νοσοκομείο και περιμένει 6-7 ώρες, είναι λογικό να εκνευριστεί. Φυσικά. Γιατί έχει το δικό του τον ασθενή και θέλει να εξυπηρετηθεί. Οι γιατροί όμως, οι νοσηλευτές, δεν έχουν καμία σχέση και καμία δουλειά με αυτές τις διαδικασίες. Πρέπει να υπάρχει επαρκής ασφάλεια στα νοσοκομεία, γιατί η ασφάλεια που υπάρχει στα νοσοκομεία είναι πολύ λίγα άτομα όσον αφορά τον αριθμό. Και ιδιωτικές εταιρείες. Δεν μπορούν, ακριβώς, δεν μπορούν να προσφέρουν αυτά που πρέπει πραγματικά εκείνη τη στιγμή να προσφέρουν. Να σας πω ότι τα τελευταία προστατικά σε κάποια νοσοκομεία ήταν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες κοπέλες, οι οποίες δεν μπορούσαν καν να παρέμβουν σε τέτοια περιστατικά που ήταν της ασφάλειας της ιδιωτικής. Που βέβαια εδώ ακούσαμε ότι στον Άφλιο δεν υπήρξε παρέμβαση ούτε καν από την αστυνομία. Άρα πόσο μάλλον από αυτούς τους ανθρώπους. Σκεφτείτε λοιπόν ότι πώς δουλεύουν μέσα στα νοσοκομεία το προσωπικό όλο. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις, παρά μόνο το κομμάτι που μας αφορά. Τα υπόλοιπα είναι θέματα των διοικήσεων, των ΥΠΕ και του Υπουργείου. Θα πρέπει λοιπόν γρήγορα να υπάρχουν τέτοιες λύσεις, να δίνονται αυτές οι λύσεις στα νοσοκομεία, γιατί και το προσωπικό έχει φτάσει πλέον σε αυτή τη φάση, σε λίγο παρετούνται, φεύγουν, είτε αυτοί είναι νοσηλευτές, είτε είναι γιατροί ή οτιδήποτε άλλοι. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτές τις συνθήκες. Κύριε Γιαννάκο, η αλήθεια είναι ότι το διαβάζω αυτό το τελευταίο, ότι έχουν αρχίσει παρετήσεις, ότι είναι εξοντωτικά τα ωράρια. Απ' την άλλη βεβαίως παραμένει να ρωτήσω τι ζητάτε για την ασφάλεια. Έχετε κάνει κάποια αιτήματα τα οποία προωθούνται ή δεν προωθούνται ή προωθούνται μερικώς όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας, γιατί για παράδειγμα, ας πούμε, υπάρχουν, από ό,τι διαβάζω, κέντρα στην επαρχία που μπορεί κάποια στιγμή ένα βράδυ η βάρδια να έχει μόνο 2 γιατρούς μέσα, γυναίκες ίσως, ενώ τα φάρμακα που έχει μέσα ένα ιατρικό κέντρο μπορεί να είναι φάρμακα που αναζητούν ναρκωμανείς, που μπορεί να τα θέλουν κάποιοι να τα κλέψουν. Τι συμβαίνει? Α, ναι, ακόμα και τοξικό εξαρτημένα άτομα. Ακούστε, όπως είπε και η κυρία Παγώνη πριν, δεν μας φτάνει η κούρασή μας στα νοσοκομεία να κρατήσουμε όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας με σοβαρές ελλείψεις. Τρώμε τώρα και ξύλο, έχουμε βίαιες επιθέσεις στο προσωπικό από ασθενείς, συνοδούς και επισκέπτες. Επιτίθεται τόσο άγρια που θεωρεί κανείς ότι ακόμη και να σκοτώσουν δεν νοιάζονται. Προκαλούν υλικές ζημιές, σπάνε μηχανήματα ιατρικά, τζάμια, με δεκάδες χιλιάδες ευρώ ζημιές στα κέντρα υγείας
αλλά και στα νοσοκομεία. Αλλά όμως θα πρέπει να ξέρουν όλοι ότι οι γιατροί, το προσωπικό, το νοσηλευτικό και οι άλλοι δεν είναι ταχυδακτυλουργοί να εξυπηρετήσουν στα επίγοντα, όπως είπε και η κυρία Παγώνη, ταυτόχρονα δεκάδες ασθενείς. Υπάρχει αναμονή, όπως δεν είναι θαυματουργοί να σώσουν όλους τους ασθενείς και να μην πεθάνει κανείς. Δεν μπορούν να ξεσπάνε λοιπόν στο υγειονομικό προσωπικό. Τι εκμεταλλεύονται? Την πλημελή φύλαξη. Δεν μπορεί ένα νοσοκομείο να έχει μόνο ένα φύλακα, ο οποίος μπορεί να είναι συμβασιούχος ή από ιδιωτική εταιρεία. Δεν μπορεί ένα κέντρο υγείας απομονωμένο να μην έχει καθόλου φύλαξη. Και η αστυνομία παρεμβαίνει κατόπιν εορτής. Και τι γίνεται μετά? Συλλαμβάνει αυτόν που κάνει τα επεισόδια, τον πηγαίνει στο τμήμα, αλλά πρέπει κάποιος να κάνει μήνυση μετά για να περάσει αυτόφορο. Η διοίκηση του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας αρνείται να κάνουν μήνυση, γιατί δεν έχουν ένομο συμφέρον, και λένε στους υπαλλήλους. Ποιος υπάλληλος θα κάνει μήνυση για να στοχοποιηθεί η οικογένειά του και ο ίδιος να πληρώνει τα δικαστικά έξοδα? Και αφήνεται ελεύθερος αυτός που έκανε τα επεισόδια, αυτός που μας χτύπησε, αφήνεται ελεύθερος. Ακούστε, έχουμε τραυματισμούς νοσηλευτών και γιατρών με μαχαίρια. Εδώ διαβάζω, κύριε Γιαννάκο, ότι υπήρξε τραυματισμός νοσηλεύτριας επειδή επιχείρησε, λέει, να πάρει ιστορικό από έναν ασθενή πριν τον παραπέμψει στον γιατρό του. Στον Ερυθρό, στο Αττικό, έχουμε τραυματισμούς με μαχαίρια. Στη Νίκαια τράβηξαν πιστόλια στη Λαμία επειδή θεώρησε ένας συγγενής ότι πονάμε τον πατέρα του για να κάνει αξονική τομογραφία. Τράβηξαν πιστόλι στα επίγοντα του Ρίου. Καλάσνικοφ στο κέντρο υγείας Μεγάρων. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Αυτό είναι κλίμα τρομοκρατίας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω και να σας πω και κάτι. Ναι. Δεν θέλω να φανώ, αλλά πολλά από τα επεισόδια τα κάνουν Ρωμά. Δεν φταίνε οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό και οι άλλοι να βγάζουν το θυμό τους και την οργή τους εμάς. Εγώ ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο Μπαβέλα να μας πει, επειδή το Ναύπλιο είναι ένα νοσοκομείο μιας επαρχιακής πόλης που, από ό,τι καταλαβαίνω, είσαστε καθημερινά σε εφημερία. Πόσο συχνά, κύριε Μπαβέλα, είναι αυτά τα περιστατικά μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης και έντασης? Κοιτάξτε, μικρότερης έντασης είναι σχεδόν καθημερινά. Τέτοιας έκτασης, δηλαδή να καταλήξουμε με κάποιον τραυματισμένο με κατάγματα πλευρών, είχαμε πάλι πέρσι το καλοκαίρι, που αυτή τη φορά είχαν τραυματίσει το φύλακα. Για ποιο λόγο? Σεκιουριτά. Δύο συγγενείς οι οποίοι ήταν δυσαρεστημένοι με το ωράριο του επισκεπτηρίου στην παθολογική κλινική. Α, για το επισκεπτήριο. Ναι, ότι διαφωνούσαν με το ωράριο. Μάλιστα. Και ξέσπασαν στο φύλακα που τους σπάσαν τα πλευρά. Απ' την άλλη, καταλαβαίνεις, ένας φύλακας στην πόρτα δεν μπορεί να σταματήσει 3-5 ανθρώπους. Εδώ 5 αστυνομικοί δεν μπορούσαν να σταματήσουν μια ομάδα 40 ατόμων. Εμείς, αν μου επιτρέπετε, έχουμε προτείνει να υπάρχει καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία. Η αστυνομία να κάνει συχνές περιπολίες γύρω από το νοσοκομείο ή το κέντρο υγείας της περιοχής. Και αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά. Και ταυτόχρονα να αλλάξει ο νόμος. Όσο υπάρχει ατιμωρησία σε όλα αυτά τα περιστατικά, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Η διοίκηση της υγειονομικής μονάδος να υποβάλει μήνυση και να υποστούν τις συνέπειες. Δεν μπορούν να σπάνε χέρια, πόδια, να τραυματίζουν το προσωπικό. Κυρία Παγώνη. Θα πρέπει καταρχήν οι διοικήσεις να είναι στις γενικές εφημερίες των νοσοκομείων. Εδώ τα πράγματα πρέπει να μπουν σε μία σειρά και σε μία τάξη. Όταν η διοίκηση υπάρχει εκεί και λύνει αυτά τα προβλήματα με την αστυνομία, με την ασφάλεια, οι γιατροί και οι νοσηλευτές δεν θα ανακατευτούν και δεν έχουν καμία σχέση με τα υπόλοιπα. Από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Κυρία Παγώνη, θα ήταν μια λύση, πιστεύετε, και θα πείτε και αυτό που λέτε τώρα, να υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός επιτρεπόμενος συγγενών που συνοδεύουν έναν ασθενή? Γιατί εδώ βλέπουμε, αν καταλαβαίνω σωστά, περιπτώσεις που για έναν ασθενή φτάνουν 30 άνθρωποι εκεί. Μα στην πύλη δεν υπάρχει κανείς για να το σταματήσει. Όσοι θέλουν μπαίνουν το βράδυ. Καθίστε, κύριε Γιαννάκο, να μας πει και η κυρία Παγώνη. Ναι. Όποιος έρθει, εγώ να σας πω το εξής. Αυτά τα γεγονότα στις εφημερίες των μεγάλων νοσοκομείων, ειδικά Κορμού, είναι στην καθημερινότητα και δεν είναι ένα. Είναι πολλά σε κάθε γενική εφημερία. Επειδή όμως εμείς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε τώρα και να καθόμαστε να λέμε πόσα γεγονότα έχουμε κάθε φορά, γι' αυτό φτάνουμε σε ένα σημείο που να μην τα συζητάμε πλέον. Ναι. Να είναι η συνήθειά μας. Όμως όταν φτάνουν στο σημείο να χρησιμοποιούν μαχαίρια,
να απειλούν ζωές, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πολύ. Και δεν μπορείς να κάνεις και το επιστημονικό κομμάτι σωστά όταν απειλείσαι. Όταν έχεις έναν άνθρωπο να σε απειλεί δίπλα σου, δεν μπορείς να δουλέψεις και να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Σημασία λοιπόν έχει ότι πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι στα νοσοκομεία πρέπει να υπάρχει φύλαξη. Φύλαξη όμως σοβαρή, με άτομα τα οποία να μπορούν και από πλευράς ασφάλειας αλλά και από πλευράς αστυνομίας, αυτό που είπε ο κύριος Γιαννάκος, ότι πρέπει να υπάρχει αστυνομία στα νοσοκομεία που εφημερεύουν, να γίνεται μια περιπολία. Δεν έχει γίνει ποτέ. Mm. Πότε έγινε μια περιπολία, να ξέρουμε κι εμείς ότι οι γιατροί που δουλεύουν μέσα εκεί είναι ασφαλείς και νοσοκομεία. Αυτό είναι σοβαρό που ποτέ. Λέτε τώρα. Και να κλείσουμε με τον κύριο Μπαβέλα που μας κάνει την τιμή να είναι από, το, από την εφημερία του νοσοκομείου. Κύριε Μπαβέλα, τη δική σας τη γνώμη, τι πρέπει να γίνει για να σωθείτε από αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, εγώ σας είπα και προηγουμένως, η γνώμη μου είναι ότι πρωτίστως πρέπει η αστυνομία να μην ανέχεται αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει η διοίκηση, σωστά δηλαδή στην περίπτωση του νοσοκομείου του Ναπλίου, κατέθεσε μήνυση η διοίκηση. Ναι. Άλλες φορές δεν το κάνουν. Πρέπει να μην ανέχεται αυτές τις καταστάσεις, να μην κουκουλώνονται, ώστε να μην ενθαρρύνονται για να... Συντείνουν οι απόψεις σας δηλαδή στο ότι είναι καθοριστική η παρέμβαση της αστυνομίας. Ευχαριστούμε. Θα έλεγα και θα τελειώσουμε. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις. Θεωρώ βέβαια ότι αντιλαμβάνεσαι ότι κατά πάσα πιθανότητα, επειδή πήρε δημοσιότητα το θέμα του Ναυπλίου κατά τέτοια η μήνυση, φυσικά. Γιατί από ό,τι έλεγαν οι άλλοι δύο, δεν κατατίθεται. Και είναι και πόσα περιστατικά καθημερινά. Λοιπόν.